επέκταση της σύμβασης θα είναι τετράμινη τελικά και όχι εξάμηνη όπως είχε αιτηθεί αρχικά η ελληνική πλευρά. Δεν θα περιλαμβάνει όμως αυτή η νέα συμφωνία που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στο Eurogroup που είναι σε εξέλιξη, δεν θα περιλαμβάνει νέα μέτρα λιτότητας. Και θα έχει μια διατύπωση ότι θα υπάρχει ευελιξία από την ευρωπαϊκή πλευρά για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων. Αυτό το κείμενο που διαμορφώνεται τώρα χαρακτηρίζεται ως μια μεταβατική λύση, ενώ όπως πληροφορούμαστε είναι πολύ θετικό το κλίμα και από την γερμανική πλευρά. Μάλιστα, για να πάμε και στο Βαγγέλη Δεμήρη. Βαγγέλη. Να σας πω ότι από κοινοτικές πηγές επιβεβαιώνεται πως έχουμε στο τραπέζι ένα σχέδιο συμφωνίας σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή μιλάμε για μια καταρχήν πολιτική συμφωνία, η οποία συζητάται από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Και με βάση αυτό το σχέδιο, το οποίο συζητείται αυτή την ώρα, η Ελλάδα θα πρέπει στη συνέχεια, σε συνέχεια αυτή τη καταρχήν πολιτική συμφωνία, τη Δευτέρα να υποβάλει ένα υπόμνημα με διευκρινήσεις για το πώς θα προωθηθούν οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Να επιβεβαιώσω και εγώ τα όσα είπε η Μαρία, ότι μιλάμε για μια τετράμινη παράταση της δανειακής σύμβασης. Μάλιστα, Βαγγέλη Δεμήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε και στο Γιώργο Παντελάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιώργο. Περιμένουμε βεβαίως εδώ να δούμε πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε δείξει την κατεύθυνση μιας πολιτικής συμφωνίας. Ότι η συμφωνία θα έπρεπε να κινηθεί περισσότερο σε πολιτική κατεύθυνση και πολύ λιγότερο αυτή τη στιγμή σε τεχνοκρατικό ή οικονομικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε νομίζω και αυτό έχει την αξία του αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν σε λίγη ώρα ή μέσα στις επόμενες ώρες και τελικά υπάρξει θετική κατάληξη, επιτευχθεί αυτή η αμοιβαία υποφελής συμφωνία για τις δύο πλευρές όπως δήλωνε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ότι αυτό αποζητά, αυτό επιθυμεί και μάλιστα να καταλήξει πολύ γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κρατήσουμε δύο στοιχεία νομίζω και αυτό είναι η βεβαιότητα που εξέφραζε σήμερα ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του ότι μπορεί η ελληνική επιστολή, το ελληνικό αίτημα να γίνει αποδεκτό και από την άλλη ότι αυτή είναι η ιστορική στιγμή, είναι η ώρα των ιστορικών πολιτικών αποφάσεων για την Ευρώπη. Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως είχε ανοίξει τα χαρτιά του καθαρά σήμερα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είχε θέσει αυτό το ζήτημα και στις συνομιλίες τηλεφωνικές που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες τις προηγούμενες ημέρες. Σίγουρα πάντως άνοιξε τα χαρτιά του και εξέφρασε την πρόθεσή του να ζητήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε σήμερα λευκός καπνός από την αίθουσα συνεδριάσεων του Eurogroup, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Στη τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ντόναλντ Τούσκ, και νομίζω ότι αυτά όλα έχουν τη σημασία τους. Γιώργο Παντελάκη, να σε ρωτήσουμε κάτι όμως. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το υπόμνημα το οποίο ζητείτε από την Αθήνα μέχρι τη Δευτέρα, το ζητούν οι Βρυξέλλες. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, τι ζητούν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα στοιχείο γι' αυτό, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Νομίζω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν μέσα στις επόμενες ώρες, αν υπάρχει κάτι τέτοιο και τι ακριβώς θα πράξει από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, Γιώργο Παντελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, τετράμινη και όχι εξάμηνη συμφωνία, όχι νέα μέτρα λιτότητας, ευελιξία για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, μεταβατική λύση λοιπόν και πολιτική συμφωνία. Τα υπόλοιπα θα συνδεθούμε και πάλι στο δελτίο των 9 ή για ό,τι νεότερο έχουμε.